Είναι οι τελευταίες ειδήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης από το City Channel. Ξεχύλισε η αγάπη και συμπαράσταση όλης της Κύπρου προς τους ελλαδίτες αδελφούς μας, οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά από την οικονομική κρίση που πλήττει το ελλαδικό κράτος. Επίκεντρο της συγκέντρωσης τροφίμων, ενδυμάτων και παιχνιδιών για άμεση αποστολή στην Ελλάδα, η αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στα Λατσά. Δέματα από όλη την Κύπρο καταφθάνουν συνεχώς από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, και η συλλογή και διαλογή θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, όπου και θα ολοκληρωθεί η μεγάλη αυτή προσπάθεια με προτεστάτες στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και συντονιστές των Πάτερ Ανδρέα του Αγίου Γεωργίου Λατσών και των Δήμων Λατσών. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και Δήμων Λατσών, άλλα οργανωμένα σύνολα και την ενορία εδώ τη δική μας, έχει διοργανώσει μια εκστρατεία αγάπης προς τους αδελφούς μας Έλληνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που η αίθουσα του Ιερού Ναού μας ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει την αγάπη του κόσμου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, την Αρχιεπισκοπή και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για την πρωτοβουλία τους αυτή και για το ότι μας έχουν δεχτεί και εμάς να προσφέρουμε και τη δική μας βοήθεια για τη συγκεκριμένη αποστολή των τροφίμων και των ειδών ρουχισμού. Συνέντευξη του επανεκλεγέντα Δημάρχου Κερμασόγειας κ. Ανδρέα Γαβριλίδη στο City Channel, στην οποία αφού ευχαρίστησε τους δημότες Κερμασόγειας που στήριξαν την επανεκλογή του με ποσοστό 68%, ανέπτυξε το πρόγραμμά του για τη νέα πενταετία, το οποίο και θα εγκριθεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Βάσει του προγράμματος μου προσπάθησα να δημιουργήσω τέτοια αρχήγγια που να αλλάξει όψη ο Δήμος Γερμασόγειας. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει αρκετά νέα πάρκα στην περιοχή. Ξεκινώντας με το περιβάλλον, αρκετά πάρκα στην περιοχή. Χώρους στάθμευσης, νέα ανοίγματα καινούριων οδικών δικτύων στην περιοχή. Και το πιο σημαντικό από όλα όσον αφορά το θέμα του περιβάλλοντος και της καθαρότητας, νιώθω την περηφάνεια να πω ότι ο Δήμος Γερμασόγειας τα δύο τελευταία χρόνια βραβεύεται στην ανακύκλωση και καθαρότητα από την Green Dot του Παγκυπρίου Κλίματος. Η δημιουργία νέου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των τοπικών αρχών συνολικού κόστους 2 εκατομμυρίων, που θα στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, ήταν το αντικείμενο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών Νεοκλής Ηλικιώτη και Υπηρεσιακών του Υπουργείου μαζί με αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρήστου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το e-government, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήσαμε με την Ένωση Δήμων, έχουν γίνει και προηγούμενες συναντήσεις. Έχουμε αποφασίσει σήμερα, ανέφερε ο Υπουργός, ότι θα προχωρήσει η Ένωση Δήμων με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Οικονομικών στη μελέτη. Πρώτα-πρώτα πρέπει να γίνει μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και να διαμορφώσει όλα εκείνα τα δεδομένα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Συνέντευξη του επανεκλεγέντα Δημάρχου Κάτω Πολεμιδίων κ. Γιώργου Γεωργίου στο City Channel, στην οποία ανέπτυξε το όραμα και προγραμματισμό του για τη νέα πενταετία στη Δημαρχία. Πρώτα να σας πω ότι έχουμε παραδώσει ήδη στις δύο θητείες που λειτουργήσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο περίπου 200 εκατομμύρια έργα. Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Δήμο, έργα τα οποία είχαν τη στήριξη του κράτους, είτε είχαν ευρωπαϊκή επιχορήγηση.
Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας για τη νέα πενταετία ένα πολύ φιλόδοξο και μεγάλο επίβολο έργο που απαιτεί συντονισμό, συλλογικότητα, ευθύνη, όραμα και πρόγραμμα. Στο βαθμό που εξαρτάται από εμένα έχω διαβιώσει κατ' επανάληψη ότι είμαι ταγμένο ψυχήτη και σώματι να υπηρετήσω το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους πολίτες μας, τους πολυνιδιώτες και έχω πει πολλές φορές ότι λάβαρό μας είναι τα πολεμίδια. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με τις τελευταίες ειδήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.